Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα παρέα με τον Μάριο Αραβαντινό να υποδεχθούμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Λοβέρδο. Καλησπέρα. Προτιμούμε το καλησπέρα, γιατί αλλιώς μας πέφτει βαρύ το νυχτοκάματο. Πόσες μέρες, πόσους μήνες μετράει το κόμμα σας, κύριε Λοβέρδο? Από τις 4 Μαρτίου. Από τις 4 Μαρτίου, μάλιστα. Τίποτα, δηλαδή, η είδηση τυπικά έγινε 7 Φεβρουαρίου. Ναι. Αλλά η εξαγγελία έγινε από τον Εύρο στις 4 Μαρτίου. Να είναι 2,5 μήνες. 2,5 μήνες. Θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο στόχος των δημοκρατών εν όψη των ευρωεκλογών. Βλέπω για παράδειγμα εδώ την τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Είστε στο 1,8, ενώ την προηγούμενη φορά ήσασταν στο 1,6. 0,2 άνοδος, νομίζω πάρα πολύ μικρή για να την θεωρήσετε επιτυχία. Φτάνει ο χρόνος για να πετύχετε το απαιτούμενο? Στην εκτίμηση είναι 2,3. Εμείς κοιτάμε πάντα την πρόθεση. Ναι. Πάντα. Και επειδή είναι καινούργιο κόμμα, η ειχνηλάτησή του είναι πάρα πολύ δύσκολη στην αυθόρμητη απάντηση. Τι κόμμα ψηφίζεις? Υπάρχουν κόμματα 20ετίας, 50ετίας, αιώνα, που έρχονται πιο εύκολα στο στόμα του άλλου. Και πάρα πολύ εύκολα κάποιος, ας πούμε, που θέλει να διαμαρτυρηθεί, μπορεί να πει, να μην σκεφτεί εμάς και να πει «δεν ξέρω, δεν απαντώ». Η δικιά μας πεποίθηση είναι ότι αυτά τα νούμερα, επειδή είναι πάγια πια. 2, 2-2, 2-3, 2-6, 2-7, 2-1, 2-3, όλες οι δημοσκοπήσεις είναι εκεί. Αυτό σημαίνει για μας διπλάσιο. Η εμπειρία μου λέει ότι ένα καινούριο κόμμα, και έκανα και μια ψευτοέρευνα και είδα τι έκανε ο Βελόπουλος το 19. Ναι. Οι δημοσκοπήσεις, κοιτάξτε το κι εσείς, μπορεί να έκανα κάποιο λάθος, αλλά πάνω από 1,8 δεν τον βρήκα. Έτσι, και πήγε 4,6. Το 19. Το 19, ναι. Δεν το θυμάμαι. Άρα ένα καινούριο κόμμα που ειχνηλατείται δύσκολα. Αν παγιώνεται σε όλες τις έρευνες πάνω από 2, πιστεύω ότι το ποσοστό του είναι 4, 5. Άρα 5, πιστεύετε 6. Ότι είναι ρεαλιστικές οι πιθανότητες? Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε οπωσδήποτε κόμμα που θα περάσει το 3 και θα πάρει έδρα, αλλά κάτω από 8 στη σειρά δύσκολα θα πάρει έδρα. Ακόμα και αν περάσει το 3. Αλλά από 8 και πάνω θα πάρει. Μάλιστα. Μάλιστα. Σε ποια εγώ βεβαιότητα γι' αυτό. Ναι. Θα φανεί πολύ σύντομα. Ψηφοφόροι το ξέρουν, αλλά βεβαιότητα στις εκτιμήσεις. Ούτε προφήτης είμαι, ούτε μάντης είμαι. Θα φανεί πολύ σύντομα. Θέλω να σας ρωτήσω, σε ποια ευρωομάδα θα ενταχθείτε? Αν δείτε σήμερα, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, κουβέντα κάνουμε. Αν δείτε σήμερα στη δημοφιλία, είμαι τέταρτος. Σε αυτή τη δημοσκόπηση λέτε? Άντε να είμαι σε κάποιες άλλες πέμπτος, με μικρή διαφορά με τον Ανδρουλάκη. Είμαι τέταρτος. Δηλαδή και οι αρνητικές μου ψήφοι είναι όσες είναι του Πρωθυπουργού, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Κουτσούμπα. Και μάλιστα ένας από αυτούς με περνάει σε αρνητικές ψήφους. Και εγώ είμαι 2,5 μήνες αρχηγός, έτσι. Άρα λοιπόν. Σας ξέρει καλά, δεν είστε χθεσινός όμως τα πολιτικά πράγματα. Έχω περάσει διαπυρός και σιδήρου όμως. Έχω περάσει διαπυρός και σιδήρου. Και όταν, αυτό της δημοφιλίας εγώ το βλέπω στον δρόμο. Όταν έχεις περάσει φάσεις που η κυκλοφορία ήταν δύσκολη, γιατί είχες απέναντί σου ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και τώρα είσαι παντού ευπρόσδεκτος. Κάτσε αυτό, να πιούμε μια ρακή, να κάνουμε γύρω, να κάνουμε τ' άλλο. Χαμόγελα, καλή επιτυχία, σταματάνε αυτοκίνητα, μηχανάκια. Ένας πολιτικός με τη δική μου διαδρομή, αυτό το θεωρεί επιβράβευση. Και είναι επιβράβευση. Τώρα, θα πέσει στην κάλπη. Θυμάμαι τον Βάσο Λυσαρίδη, το φίλο του Ανδρέα Παπανδρέου, μου έλεγε: εμένα, παιδί μου, εμένα, Ανδρέα μου, με αραβωνιάζονται, αλλά δεν με παντρεύονται. Ναι. Γιατί έπαιρνε 10-12%. Με αγαπάτε, αλλά δεν ψηφίζετε, έλεγε και ο Κύρκος. Αλλά... Με αραβωνιάζουν, αλλά δεν με παντρεύεται. Γιατί δεν έγινε ποτέ πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Ήταν πάντα στο 10, στο 12. Εκεί στοχεύετε κι εσείς, στην Προεδρία. Ποιο? Όχι, όχι. Εγώ στοχεύω. Εγώ δεν έχω, να σας πω, μετά από τόσα χρόνια και τόσες φορές υπουργός, δεν έχω ματαιοδοξίες. Ναι. Εγώ θέλω να βοηθήσω. Πώς θα ποιον βοηθήσω? Είναι το ερώτημα, γιατί θυμίζω ότι όταν χωρίσαν οι δρόμοι σας με το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι, πολλοί, σας έλεγαν δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, και θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Κάποιοι από αυτούς πήγανε στη Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, πλάκα έχει. Και κάποιοι υποστηρικτές σας πήγανε στη Νέα Δημοκρατία όμως. Και πρωτοκλασσά τα στελέχη της δικής σας, ας πούμε, τάσης κλίματος. Νομίζω ότι από μένα πήγε ένας. Ο κύριος Καρανικόλας. Που τον έχετε και μετά τον είδα. Ναι, ο Σπύρος. Πάση περιπτώσει. Το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια είχε καταστεί τροφοδότης λογαριασμούς. Ναι. Πηγαίνανε παντού τα στελέχη του. Στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή κατά βάση. Είπαμε να το μαζέψουμε αυτό. Από ένα σημείο και μετά όμως, κυρία Γιάμαλη, σας λέω αυτό. Σας το λέω, προκύπτει από την εμπειρία μου και από τα τόσα στοιχεία που έχω για να το αποδείξω.
η ηγεσία αυτή τη στιγμή του ΠΑΣΟΚ, ναι, έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με την κυβερνησιμότητα. Ο Ανδρέας Παπανδρεού ήταν σε ένα κόμμα για να κυβερνήσει, έτσι έλεγε. Ναι. Και πράγματι το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε 21 χρόνια. Οι δεκαετίες του απουσία από τα κυβερνητικά σχήματα, μετράμε 10 χρόνια τώρα, μετρούν 10 χρόνια, και η προοπτική αυτής της ηγεσίας που σήμερα σε αυτή την ανάλυση δημοσκοπείται ο αρχηγός της σε δημοφιλία κάτω από μένα, που εμένα με στηρίζει ας πούμε το 2,3%, ενώ αυτό είναι το 12%, πόσο είναι. Ναι, αλλά σε κάθε τελευταίο χωριό υπάρχει. Και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό ως παίρνει 4, εγώ έλεγα το πρωί σε μια εκπομπή που ήμουν να παίρνει 6. Γιατί έξι τον δίνανε οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τέσσερα, ακούστε με. Πλέον εσείς κρίνεστε ανεξάρτητα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Άλλο λέω. Όταν παίρνεις για καταλληλότητα για πρωθυπουργός 4%, αυτό σημαίνει ότι με σένα αυτό το σχήμα δεν θα γίνει κυβέρνηση ποτέ. Στις ευρωεκλογές. Ο Κασελάκης παίρνει 12. Στις ευρωεκλογές. Είναι 2 μηνών, 5 μηνών αρχηγός. Κυρία Λοβέρδο, στις ευρωεκλογές ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές, όσο εθνικά χαρακτηριστικά και αν επιχειρηθεί. Με ρωτήσατε άλλο, μου ρωτήσατε. Να φανούν στην κάλπη. Η απορία μου είναι. Με ρωτήσατε. Σε ποια ευρωομάδα θα πάτε, σας ρωτήσατε. Στο Renew Europe. Μάλιστα. Με έχουν προσκαλέσει από την πρώτη μέρα που το. Είναι η ομάδα του κυρίου Μακρόν, ενώ του κόμματος του κυρίου Μακρόν. Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι η τρίτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συγκεκριμένη ευρωομάδα είχε πολύ ψηλά στην ατζέντα της και πρωτοστάτησε σε ζητήματα που αφορούσαν, δια της κυρίας Ινβέλτ, δηλαδή της ευρωβουλεύτριας, σε ζητήματα που αφορούσαν το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Να υποθέσω ότι και εσείς ως κόμμα αποδέχεστε ότι υπάρχουν ζητήματα κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Ζητήματα ναι, αλλά όχι ανυπαρξία κράτους δικαίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα είναι ότι σε κρίσιμες υποθέσεις που έχουν σχέση και με τη ζωή των ανθρώπων, ας πούμε το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνει 15 χρόνια να πάρει απόφαση. Για αυτό είναι ρογμή στο κράτος δικαίου. Ζητήματα τα οποία έχει προτάξει η ομάδα του Ρινιού, όπως είναι οι υποκλοπές για παράδειγμα. Εσείς τις αξιολογείτε ψηλά, τις έχετε ψηλά. Η ελευθερία του τύπου. Η ελευθερία του τύπου. Δεν θα έλεγα ότι στην Ελλάδα έχει προβλήματα. Και εν πάση περιπτώσει, αν είχε και αν ήταν τόσο κρίσιμα αυτά, κυρία Γιάμαλη, για να πούμε ότι δεν έχουμε κράτος δικαίου, γιατί και για ξεκάρφωμα δεν βάλανε και το 2015-2019, όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός εκείνης της περίοδου. Κάθε χρόνο βγαίνει η μελέτη. Για 2019-2023, μπορείτε να τα δείτε. Ναι. Το 2015 γίνανε οι διαδικασίες για τις τηλεοπτικές άδειες, για τις οποίες ο πρωθυπουργός έκανε αυτοκριτική. Αυτό γιατί δεν συμπεριελήφθηκε. Ήταν τσιπρική η κυρία Ιντβέλτ, δηλαδή. Όχι, ήταν μια. Η οποία είναι και εισηγήτρια της Επιτροπής. Αυτή είναι μια ερώτηση για πάνελ. Ναι. Εγώ θα ήθελα να την χαϊδέψω λέγοντας ότι όταν πας εκεί, πας ως εθνική ομάδα. Όταν ο Χατζηδάκης, νυν Υπουργός Οικονομικών, κυρία Ραβαντινέ, έκανε κριτική στο Λαλιώτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγώ τότε φρέσκος βουλευτής, έβγαινα και έλεγα ότι δεν πας εκεί για να χτυπήσεις την πατρίδα σου. Έλα εδώ και τσάκισε το Πασόκ τότε, ήταν κυβέρνηση Σιμίτη, όσο θες. Όταν πας εκεί. Θα πας να στηρίξεις την πατρίδα σου. Αυτό σημαίνει ότι κατ' εσάς οι Έλληνες ευρωβουλευτές πρέπει οποίοι να κάνουν ομάδα και να κοιτάξουν και τη σύμπνοιά τους με τους 6 Κυπρίους. Κατ' εσάς οι Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι κατήγγειλαν τα ζητήματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, έστω και αν κάποια από αυτά τα αξιολογείται χαμηλότερα από ό,τι θεωρείται λάθος. Μεγάλο λάθος. Και αν ήμουν στο Renew Europe, είναι σίγουρο ότι θα ήταν η στάση τη μεγάλη αυτή ομάδα διαφορετική. Δεν λέω ότι θα την καθόριζα. Αλλά λέω ότι με τις δημόσεις που κάνει ένας ευρωβουλευτής, εγώ έχω εμπειρία από την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Στις αποφάσεις, λίγο ρόλο παίζει τι λες εκείνη τη στιγμή. Μεγάλο ρόλο παίζει τι κάνεις την προηγουμένη, την προπροηγουμένη. Τις δημόσεις κάνεις εκεί. Άρα, αν είχαμε έναν Έλληνα εκεί, η στάση του Ρινιού θα ήταν διαφορετική. Δεν λέω ότι θα την άλλαζε ένας, σε καμιά περίπτωση. Αλλά πάντως θα την προσάρμοζε. Και νομίζω ότι ο ρόλος μου εμένα θα είναι αυτός. Έχω και μια μεγάλη εμπειρία. Θα προσφέρω σε αυτόν τον τομέα. 21 μαζί. Όταν πρόκειται να δούμε για το μέλλον της Ευρώπης, εκεί μπορεί να χωριστούμε. Αλλά ξέρετε, δεν μπορείτε να συμφωνείτε σε όλα. Υπάρχουν μια εντάξει, σειρά από ζητήματα, κυρία Βαντινέ, στα οποία θα διαφωνείτε. Εγώ λέω να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Δεν λέω να καταπίνουμε και μαζί. Θα έχουμε και διαφορές. Αυτό λέω. Θα έχουμε και διαφορές. Γι' αυτό ενταξόμαστε και σε διαφορετικές ομάδες. Ασφαλώς, αυτό θέλω να πω. Που έχουν ιδεολογικές διαφορές. Μα, άρα δεν είναι εθνική Ελλάδα. Όταν πρόκειται για την πατρίδα μας, είναι εθνική Ελλάδα. Όλα για την πατρίδα μας είναι. Και το πώς θα βγάλουμε εμείς το μήνα για την πατρίδα μας είναι. Δεν είναι αυτό που λέω εγώ. Όταν πας εκεί, πας για να υπερασπιστείς τη χώρα σου. Δεν πας εκεί για να την καταγγείλεις. Μπορείς να καταγγείλεις την κυβέρνησή της από την Ελλάδα όσο θες. Τώρα, μάλιστα. Εγώ θέλω να με βοηθήσετε και να μου εξηγήσετε. Βλέπω στις δημοσκοπήσεις αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος του κέντρου, μιας να είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Εσείς από πού προσδοκάτε να κερδίσετε ψήφους? Μα παίρνω ψήφους εγώ από τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνετε. Από τη Νέα Δημοκρατία παίρνω τις πιο πολλές ψήφους.
τους παίρνετε ψήφους κεντρώες, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα που έχει και πολύ συντηρητικούς ανθρώπους. Όταν βρήκε μέσα το κέντρο, κυρία Γιάμαλη, ελεύθερο, ανοχήριο το κάστρο, το πήρε. Ναι, αλλά οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που της έδωσαν και τη διαφορά ήταν οι προερχόμενοι από το Πασόκ. Αυτοί δεν είναι ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από αυτή την κατηγορία των πολιτών, των συμπολιτών μας, εγώ παίρνω, έχω επιστροφές. Όπως έχω επίσης και από τον κορμό της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά εσωκομματικά προβλήματα. Μην τη βλέπετε έτσι. Είναι κυρίαρχος ο Πρωθυπουργός με χαόδη διαφορά, γιατί δεν έχει αντίπαλο. Δηλαδή λέει ο άλλος, δεν μ' αρέσει ο Μητσοτάκης για την ακρίβεια. Θα ήθελα λίγο στο τέλος να το πούμε και αυτό. Λέει δεν τον θέλω γιατί είναι αλαζόν. Λέει δεν τον θέλω γιατί την πάτησε με τα Σκόπια. Λέει δεν τον θέλω γιατί με τον Ερντογάν επίσης πιάστηκε λιγάκι. Και επίσης με τα καρτέλ. Δεν υπάρχει ας πούμε εναρμονισμένη πρακτική που να την μην την έχει ενισχύσει. Όταν λέει αυτά ο πολίτης και λέει δεν θα τον ψηφίσω και κοιτάει τους άλλους, λέει δεν βαριέσαι. Ας του ρίξω μια ψήφο τώρα από εδώ, υπάρχει χάος. Και στις διαφορές των κομμάτων και στις διαφορές για καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Υπερέχει. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται η δημοκρατία μας να πορευτεί έτσι. Η δικιά μας παρέμβαση στον χώρο του κέντρου είναι για να καλύψουμε αυτό το κενό. Θα μπορέσουμε, εξαρτάται από τους πολίτες. Άλλωστε η πορεία μας θα συνεχιστεί και μετά τις ευρωεκλογές. Μας είπατε πριν στην αρχική σας τοποθέτηση ότι είχατε ανακοινώσει το όνομα του κόμματός σας από τον Εύρο. Μάλιστα. Και σας θυμάμαι σε ένα βίντεο που είχατε κάνει με φόντο τον Φράχτη, τον περιβόητο Φράχτη του Εύρου. Και το έχω σημειώσει, είχατε μιλήσει για μια απόπειρα εισβολής στην οποία απέκρουσε η Ελλάδα το 2020. Ναι, το έχω ζήσει αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής όμως. Μήπως τελικά κλείνετε λίγο περισσότερο το μάτι στους δεξιότερους ψηφοφόρους? Όχι, εγώ είμαι πατριώτης. Όλοι πατριώτες είμαστε. Όχι, κάνετε λάθος. Ποιοι δεν είναι? Υπάρχει ένα κομπλάρισμα απέναντι στον όρο, κυρία Γιάμαλη. Ναι. Δεν υπάρχει Ευρωπαίος. Ξέρετε μην... τι λένε για τον πατριωτισμό? Είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Ο πατριωτισμός είναι ο όρος που αποδίδει αυτόν που αγαπάει την πατρίδα του. Uh-huh. Ο εθνικισμός είναι άλλο πράγμα. Ποιοι δεν είναι πατριώτες? Στην Ελλάδα έχει γίνει μεγάλη παρεξήγηση. Όταν ακούτε έναν Έλληνα πολιτικό να λέει είμαι γνήσιος πατριώτης, είμαι νέος πατριώτης, είμαι σύγχρονος πατριώτης, η κόμπλα που έχει δημιουργήσει ο όρος από τον καιρό της δικτατορίας, ίσως και από τον Εμφύλιο και μετά, κάνει ορισμένους ανθρώπους να τον απαρνούνται. Για πες το σε ένα Γάλλο αυτό. Για πες το σε έναν Ολλανδό αυτό. Εσείς εγώ λέω είμαστε Έλληνες στην Ενωμένη Ευρώπη. Εσείς δεν είναι πατριώτης. Γιατί είπατε εγώ είμαι πατριώτης. Όταν λέτε εγώ είμαι πατριώτης, σημαίνει ότι κάποιοι δεν είναι. Δεν θα χαρακτηρίσω κανέναν. Λέω όμως ότι όταν απαρνείσαι τον όρο χαρακτηρίζοντάς τον έτσι, ανοίγεις την πόρτα στο φασισμό. Στους τραμπούκους, στους μυσαλόδοξους, στους ρατσιστές. Πάρτε παιδιά, ελάτε, αφού εγώ κομπλάρω να το πω αυτό, αφού εγώ δεν θέλω να με πούνε εθνικιστή, γιατί στην Ελλάδα μονίμως η αριστερά έχει δημιουργήσει αυτή την παρεξήγηση. Τη φράση, δίνουμε τη φράση όλο εισβολή, το χώρο. Εισβολή, εισβολή ήταν. Τη χρησιμοποιεί σκληρή δεξιά. Η εισβολή, καθαρή εισβολή. Και μάλιστα επειδή ήμουνα ο μόνος βουλευτής της αντιπολίτευσης που τότε είχε ψηφίσει τη συνεργασία στρατού και αστυνομίας για να προφυλακτούν τα σύνορα, είχα στηρίξει και το Φράχτη του Χρήστου Παπουτσί. Ναι. Εμείς τον κάναμε το Φράχτη. Τον έκανε άλλος το Φράχτη. Η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου τον έκανε το Φράχτη. Άρα είμαι σταθερός, κυρία Γιάμαλη, όπως αυτά. Εγώ δεν αλλάζω. Μάλιστα. Δεν πάρε να με πει ο άλλος όποιος θέλει. Εγώ είμαι αυτό. Τώρα θέλω να μας πείτε και με αυτό να κλείσουμε, επειδή είπαμε νωρίτερα για την ακρίβεια, είναι το μεγάλο θέμα, η τιμή της φέτας, πόσο κοστίζει το κιλό, πόσο κοστίζει τα 300 γραμμάρια. Τι γελιότητα. Γελιότητα. Τι καραγκιοζηλίκη ήταν αυτό. Για την πραγματική επίλυση του προβλήματος, τι προτείνουν οι δημοκράτες? Κοιτάξτε, παιδιά, το βασικό πρόβλημα θα σας το πω, έχω και πάρα πολλά στοιχεία, το παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, είναι τα χατήρια στις εναρμονισμένες πρακτικές. Mm-hmm. Ακόμα και στο τελευταίο σχέδιο νόμου προχθές στη Βουλή, είδα μία διάταξη για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπου ορίζει ότι από τους 5 εισηγητές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, οι 3 διορίζονται από την κυβέρνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή ήταν διάταξη του σχεδίου νόμου για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Άρα η κυβέρνηση κλείνει το μάτι στα όχι, συμφέροντα όχι, μέσω της κανονικά, Επιτροπή. Τα υπηρετεί κανονικά. Α, μάλιστα. Τα υπηρετεί κανονικά. Πήγε όλο το ανώτατο προσωπικό των συστημικών τραπεζών, δηλαδή τον κύριο Πρωθυπουργό, πριν από 2-2,5 χρόνια. Και βγήκανε, πέσανε μπινελίκια. Βγήκανε, αφήστε τα αυτά. Δεν τους πιστεύω. Βγήκαν από το Μαξίμου και είπανε ότι εμείς είμαστε σύμφωνοι να μειωθεί το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών και αυξήθηκε. Και αυξήθηκε. Τηλεπικοινωνίες, οι ακριβότερες. Τρίτη χώρα σε ακρίβεια στην αμόλυβδη βενζίνη. Ένατη χώρα σε ακρίβεια στο ντίζελ.
Γεια σας, σας παρακαλώ πολύ. Μετά στέλνει επιστολές. Καλά κάνει που στέλνει επιστολές. Αλλά σε ό,τι αφορά τη δική του ακρίβεια, αυτό, την προστιθέμενη ακρίβεια, την ελλαδίτικη ακρίβεια, είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός. Σιγά σιγά να κλείσουμε, Μάρη. Να σας πω, κύριε Λοβέρδο, τώρα επειδή ξέρουμε και τι προβλέψατε, κάνατε μια καλή πρόβλεψη για το κόμμα σας, το κόμμα το οποίο ηγείστε, για την ομάδα που υποστηρίζετε και ομολογώ την υποστηρίζω και εγώ. Κύριε Αρβαντινέ, μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Παρακαλώ. Μας παρεξηγήσουν και μας πούνε. Θα το σηκώσουμε αύριο. Μακάρι. Σιγουριά. Υπάρχει. Μακάρι. Σιγουριά υπάρχει. Κάποιος στο στούντιο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Λοβέρδο. Να είναι ευχαριστώ καλά. Πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ήταν ο πρόεδρος των Δημοκρατών στην πρώτη του εμφάνιση με αυτή την ιδιότητα στο Contra Channel.